Κύριε Μεγγέλη, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Παρακαλώ, να είστε καλά. Εάν δεν έβλεπα το ντοκιματέρ που δείξαμε στην αρχή και ήταν δικιά σας παραγωγή και μίλαγε κατευθείαν ο επόμενος ομιλητής, θα νόμιζα ότι δεν ζω στην Ελλάδα, ότι είμαι σε μια χώρα αγγελικά πλασμένη και εγώ αύριο το πρωί μπορώ να υπερπηδήσω το Ντιρεσία, να υπερπηδήσω το χαμόγελο το ειρωνικό της κάθε τράπεζας και να πάρω δάνειο. Τελικά σε αυτή τη χώρα ζούμε, αυτό μας περιγράψατε εσείς στο ντοκιματέρ. Όχι, εγώ σας περιγράψα την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι οι 250.000 επιχειρήσεις που κλείνουν. Η πραγματικότητα είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι αγκομαχούν κάθε μέρα για να καλύψουν τα χρέη τους και πολλές φορές δεν τα καταφέρουν. Και γι' αυτό η λίστα, όχι αυτών που στέκονται στην τράπεζα για να πάρουν δάνειο, αλλά η λίστα αυτών που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους ή σκέφτονται να φύγουν έξω, μεγαλώνει. Είναι οι επιχειρηματίες που προσπαθούν κάθε μέρα με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν. Αυτό περιγράφει το ντοκιμαντέρ. Και είναι χαρακτηριστική η σκηνή του ανθρώπου, ο οποίος έχει ένα μικρό, ο Ανέστης, έχει ένα μικρό μαγαζάκι δίπλα στο Υπουργείο Υγείας, στην Οδό Αριστοτέλους. Και περπατάει στη γειτονιά του και βλέπει όλα τα μαγαζιά κλειστά. Αυτό είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Έτσι. Και προσπαθεί, περπατάει και σκέφτεται τις υποχρεώσεις που έχει στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες, στα χρέη από τις κάρτες. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται πρέπει να κουμπώνουν με αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορούν να στρουθοκαμιλίζουν και να λένε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και μετά υπάρχει και μια άλλη αλήθεια που λέγεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Είναι η αλήθεια που λέει ο επιχειρηματίας που κάνει αλουμίνια, ο οποίος προ-κρίσης είχε 5 και 6 μαγαζιά σε όλη την Αττική και σου λέει ότι και τη μισή σύνταξη να κόψουν και ολόκληρη τη σύνταξη να κόψουν. Δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Και δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη γιατί χρειάζεται η χώρα ένα εθνικό σχέδιο. Όπως το λέει πολύ απλά, ο άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα στη δουλειά χωρίς να έχει τελειώσει πανεπιστήμια, αλλά είναι η πραγματικότητα, σου λέει ο άνθρωπος κάτι να μας πούν να κάνουμε. Να φτιάξουμε, να μεγαλώσουμε βόδια, να τρέφουμε βόδια, να μεγαλώσουμε κότες, κάτι να μας δώσουν μια κατεύθυνση. Γιατί δεν γίνεται να εισάγουμε δουλειοκτήτες από την Κίνα. Εγώ λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Ζείτε πολύ περισσότερο από εμάς που είμαστε στην περιφέρεια και σαν δημοσιογράφος σε πολύ μεγαλύτερα κανάλια από αυτά που δουλεύουμε εμείς και σε μεγαλύτερες εφημερίδες. Και τώρα τι? Τώρα τι? Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση η οποία δεν έχει απάντηση. Διότι κανείς δεν μπορεί να πει ποιο είναι το τέλος αυτής της τραγωδίας που ζούμε. Είναι μια τραγωδία που δεν έχουν ζήσει οι πατεράδες μου και οι παππούδες μου. Εκείνοι περάσαν άλλες τραγωδίες, αλλά στα μέτρα τα δικά μας είναι μια τραγωδία αυτό που ζούμε. Δηλαδή βλέπουμε συνέχεια ανθρώπους γύρω μας και μέσα στην οικογένειά μας που είναι άνεργοι, που πάνε σε ένα νοσοκομείο και δεν μπορούν να πρέπει να φέρουν τις γάζες από το σπίτι τους. Αυτά δεν είναι υπερβολές, δεν είναι οι εξαιρέσεις, δυστυχώς είναι ο κανόνας. Πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση? Οι απαντήσεις υπάρχουν, αλλά το δυστύχημα είναι ότι όσες κυβερνήσεις έχουν έρθει μέχρι τώρα ακολουθούν τον εντελώς αντίθετο δρόμο. Ο σωστός δρόμος δεν είναι να βγούμε από το ευρώ. Ο σωστός δρόμος είναι να φτιάξουμε ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, ένα δικό μας σχέδιο για το πώς θα βγούμε από την κρίση, μέσα στο ευρώ, μέσα στην Ευρώπη, γιατί έξω από το ευρώ και έξω από την Ευρώπη θα είναι μια εθνική ήττα. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Να φτιάξουμε λοιπόν ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης αυτής της χώρας και να παλέψουμε και να δουλέψουμε. Υπάρχει πολιτικό μαζί. Προσωπικό, κύριε Μεγγέλη, κατάλληλο αυτή τη στιγμή, δεν ενδιαφέρει ο χώρος, ναι, που να μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση? Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η πολιτική, και αυτό το λέω έχοντας και μια προσωπική εμπειρία, η πολιτική με όμικρον γιώτα, κατά καιρούς προσπαθούν να πετάξουν έξω ό,τι δεν κουμπώνει με τις δικές τους αντιλήψεις.
Και γι' αυτό πολλοί κόσμος πια δεν ασχολείται με την πολιτική. Ενώ πολιτικολογούμε, ήμουν προχθές σε μια παρουσίαση του ενός στελέχους του Facebook, ο οποίος έλεγε ότι το 85% των Ελλήνων χρηστών μιλάνε για την πολιτική. Όμως, δεν ασχολούνται με την πολιτική, συμπληρώνω εγώ, πια. Δεν ασχολούνται με το ενεργά. Καταλαβαίνετε. Δεν ασχολούνται ενεργά, γιατί οι άνθρωποι ικανοί συναντάνε μύρια ως εμπόδια και πολλές φορές συνθλίβονται από αυτά τα εμπόδια. Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό πήγα να πω. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τελικά παίζουν την πέμπτη φάλαγγα του ελληνικού λαού. Πέμπτη φάλαγγα θα έλεγα ότι είναι μια πολύ σκληρή έκφραση. Αλλά θα έλεγα όμως ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακολουθούν ένα δρόμο που είναι ο δρόμος του λαϊκισμού, είναι ο δρόμος των εύκολων κραυγών, είναι ο δρόμος που πνίγει τις σύνθετες προτάσεις και επομένως και ρεαλιστικές προτάσεις, είναι ο δρόμος που βγάζει στον αφρό αυτό που θα λέγαμε στην πολιτική και στην κοινωνία, όχι ό,τι καλύτερο. Να το πω έτσι πολύ ευγενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.